Καλημέρα. Τι κάνετε? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι γιορτές. Η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση χτίζει και θεμελιώνει το όραμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα μας. Ο στόχος είναι να δημιουργηθούν 60 περίπου δομές κάμπους στη χώρα μας, θεματικά στοχευμένες, μέσα από τη συνύπαρξη των επαγγελματικών λυκείων, των σημερινών ΙΕΚ που μετονομάζονται σε σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης και των εργαστηρίων, με στόχο να μπορέσουμε πραγματικά και μέσα από 130 νέους οδηγούς κατάρτισης και μέσα από την επένδυση σε νέους εξοπλισμούς μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης να προβούμε σε μια πολύ ουσιαστική μεταρρύθμιση και αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της χώρας μας. Σήμερα εδώ από το επαγγελματικό λύκειο γράμματος στέλνουμε ένα μήνυμα προσήλωσης στην κεντρική μας δέσμευση για την ενίσχυση της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης της χώρας μας. Πολύ σύντομα θα έχουμε ψηφίσει ένα καινούριο νομοσχέδιο, το οποίο θα αποδεικνύει και στην πράξη την έμφαση που δίνουμε στην τεχνική εκπαίδευση με την ουσιαστική αναβάθμιση των επαγγελματικών λυκείων, των δημόσιων ΙΕΚ, τα οποία μετονομάζονται και ενισχύονται, με θεματικούς άξονες, με καινούριους οδηγούς κατάρτισης, κυρίως με άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε το μήνυμα, κυρίως στα νέα παιδιά, ότι η επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση δεν είναι ο φτωχός συγγενής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά ένας επαγγελματικός δρόμος ο οποίος ανοίγει εξαιρετικές προοπτικές για πολύ επικερδείς επαγγελματικές εργασίες. Είμαστε στα πλαίσια του μαθήματος υγείας ευεξίας που είναι για τα πρότυπα ΕΠΑΛ και κάνουμε για το αναπνευστικό σύστημα. Το έχουν μάθει τα παιδιά, αλλά χρησιμοποιούμε τώρα τον διαδραστικό πίνακα προκειμένου να κατανοήσουν και το πώς είναι ακριβώς μέσα στο σώμα μας και το πώς λειτουργεί. Πότε βάλετε το διαδραστικό εδώ πέρα? Είναι τελευταία. Είναι ωραίο να διορίζετε. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ. Πώς ωστέτε, παιδιά. Ωραίο, ε. αλλάζει λίγο το μάθημα. Το κάνει πιο ενδιαφέρον. Και για μας είναι ένα εργαλείο που μας λέει τα χέρια. Εδώ είναι το μάθημα. Χρησιμοποιούμε το βιβλίο της τρίτης τάξης, το οποίο έχει το αναπνευστικό σύστημα. Και πάνω σε αυτό έχουμε προσαρμόσει, όχι εμείς, το σύστημα, ο διαδραστικός πίνακας, τα βιντεάκια τα οποία θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Μάλιστα. Αυτό που είναι, αυτό εδώ. Γεια σας. Καλημέρα. Γεια σας. Τι κάνετε εδώ λοιπόν? Προγραμματισμό. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τι τάξη είστε εσείς, πρώτη? Είναι Δευτέρα. Δευτέρα. Το εργαστήριο αυτό είναι σχετικά καινούργιο. Στήθηκε από τα ίδια τα παιδιά της λειτουργίας. Και προσπαθούμε να το οργανώσουμε λίγο περισσότερο για να μπορεί να χρησιμεύσει και για άλλους σκοπούς. Και πώς σας φαίνεται, παιδιά, ο προγραμματισμός? Ενδιαφέρον, ε? Λίγο δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο. Είναι μια λογική ιστορία πρέπει να μάθει κανείς. Είναι εξωτερικά ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Έτσι είναι. Έτσι. Καταλαβαίνουμε και λίγο πώς δουλεύουν όλοι αυτοί οι αλγόριθμοι, τους οποίους χρησιμοποιούμε συνέχεια. Ο εξοπλισμός είναι καινούριο. Ναι. Αυτά τα λάθο είναι του εργαστηρίου. Ναι. Είναι εξωτερικά για τα παιδιά, τους μαθητές, πλήρως εξοπλισμένοι. Αυτά είναι το καμάρι, σαν ένα καμάρι. Πολύ ωραία. Γεια σας. Και ποιος είναι ο αρχιστάκτης? Γεια σας. Έχουμε αρχιστάκτη εδώ ή όχι? Όλοι μας από κάτι αναλαμβάνουν. Όλοι έχουμε κάτι αναλαμβάνουν. Αυτό είναι. Έχουμε νέα φύλλα μέχρι στιγμής. Έχουμε πάρει συνεδέψεις από πολύ σημαντικά πρόσωπα. Στο πρώτο φύλλο ήταν ο ίμιστος Μίκης Θεοδωράκης, έχουμε πάρει συνέντευξη από τον Πατριάρχη. Ναι. Μάλιστα, ήμασταν και στην τελετή που έγινε τον Νοέμβριο του 2021 στο Βέραρο Μουσικής. Ναι. Ήσασταν και εσείς ομιλητής προς τιμή του Πατριάρχη. Α, μάλιστα. Είχαμε δεχτεί τιμητική πρόσκληση από τον Πατριάρχη. Σε ποια είναι η επόμενη συνάντηση που θα πει, σε ποια είναι? Καταρχά, τον αγωνιστικό ρόλο θα έχει η επίσκεψή σα. Στο επόμενο φύλλο θα κυριαρχεί η επίσκεψη. Τότε θα πρέπει να σα δώσω και μια κανονική.
πολύ ευχαρίστω. Πολύ ευχαρίστω, γιατί όχι. Θα περιμένω λοιπόν του εκπροσώπου εδώ πέρα τη τεχνική στο γραφείο μου να έρθετε να κάνουμε κανονική συνέντευξη. Α, τέλεια, πολύ ωραία. Να μην, πολύ κάνουμε, ωραία. Να μην την κάνουμε γραπτή όπω. Όχι, όχι. Διαζώσει. Διαζώσει, ακόμα καλύτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μα τιμάει ιδιαίτερα. Πολύ ωραία. Και τα παιδιά είναι από όλε τι τάξει. Από την. Από όλε τι τάξει. Από την Τρίτη. Τρίτη, μπράβο. Είναι η ομάδα τη εφημερίδα, οπότε είναι διάσπαρτη. Ναι, ναι. Και από όλες τις ειδικότητες, όπως ξέρετε, που υπάρχουν στα ΕΠΑΡ. Εσύ τι ειδικότητες, εγώ είμαι πληροφορική. Πληροφορική, πολύ ωραία. Και την πληροφορική που έχουμε την εγκάλυψη με την βιντεοκάμερα. Α, εσύ τι ειδικότητα έχεις. Εγώ πληροφορική. Πληροφορική. Ωραία, οπότε θα έρθεις και εσύ με την βιντεοκάμερα. Έχουμε και βίντεο και κείμενο. Ωραία. Θα σας περιμένω λοιπόν. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μετά τις γιορτές με το καλό, να έρθετε να μου κάνετε μια επίσκεψη να κάνουμε κανονική συνέντευξη. Τέλεια, τέλεια. Και θα κερδούμε λίγο να δω. Ω, καλώς τα παιδιά. Πώς έλεγες, ρε. Εσύ. Κοίταξε, παιδιά. Πρώτη ηλικία, ε. Μπράβο. Και εσύ ποιος είσαι, ρε, μεγάλε. Θα κάνει ερωτήσεις ο πρωθυπουργός, πως έτσι θα λοιπόν, για να δούμε τι κάνουμε εδώ. Αυτό έπαθε και το τελευταίο. Να το βάλουμε μπρος, θα το δείτε. Το δραστήριο. Ωραία να κάνουμε. Γεια σου, παιδιά. Εσείς τι ταξίστε εδώ. Γεια θα μπαίνει. Πρώτη ηλικία. Φώτα, φλάσσα, αλάρμ, διανομέας, ταχταμπουζή. Πολλαπλασιαστή η νύσα, δυναμό από πίσω η μπαταρία κτλ. Μαθαίνουν πρώτα εδώ και μετά πηγαίνουν. Κυρία Κοτσέκη, συνάδελφε, χωρίζονται σε ομάδες. Τι φτιάχνετε, τι φτιάχνετε εδώ. Πρακτική άσκηση ουσία, α πούμε. Παιδιά, καλή σα ημέρα. Καλέ γιορτέ και αυτό. Γεια σα. Οπότε τώρα αυτά θα καταστήσω τις κοινωνίες. Ναι, ναι, ναι. Σε ανακαίνιση για τα... Ποια είναι η... Είμαι ο εργαλεία χειρός και βέβαια έχουμε και εργαστήριο συμπολίσεων και εργαλειομηχανών. Δεν θα έχουν καταστήσει ποτέ. Όχι. Η ψηφιακή τεχνολογία. Και παίρνει και από εκεί βασικές δεξιότητες. Λέμε ότι δεν υπάρχει τίποτα στον ελληνικό κόσμο που να μην έχει βάλει χέρι μηχανών. Είναι μεγάλη αλήθεια, είναι σαν το καμπιόνι, το λέω. Έτσι είναι. Μπορεί να γίνει πολύ ωραίο εδώ. Τα πιο όμορφα εργαστήρια του Σουηδίου και πολλοί κύριοι Το με άρχιστο των μεσηλευτερών ελληνικών. Ασχολούμαστε με την υψηλή τεχνολογία. Καλημέρα, παιδιά. Εδώ είναι ο ξο. Άρχισε να δείτε λίγο μέσα στο στούντιο που έχουμε. Που εκπέμπουμε και ψηφιακά, ήδη μια τηλεόραση έξω δίνει ένα σήμα. Έχουμε στούντιο από εδώ με υποκρισία, για να κάνουμε ελεγχονική και τηλεοπτική εκπομπή. Έχουμε γίνει την παραλλαγή της ΆΙΕΣ με το κύκλωμα. Μπράβο. Ναι. Για μένα αυτά είναι όλα... Πάντα με τα μέτρα ασφαλείας. Για μένα όλα αυτά είναι πυρηνική φυσική. Γεια σας, παιδιά. Πολύ καλύτερο. Εξαιρετικό και πολύ ωραία θέα. Πάντα δεν προλαβαίνω. Είναι κοντά μα. Να σε καλά, καλές γιορτές. Καλή χρονιά να έχουμε. Ο Δήμαρχος απ' όλα απ' όλα. Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μαρίκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία μερομακάρονα. Φίλες και φίλοι, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα μαζί σας και θέλω καταρχάς να σας πω ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Θυμάστε όταν είχα βρεθεί στα μέλη σας προεκλογικά, σας είχα ζητήσει να βάλουμε μαζί ένα μεγάλο στοίχημα. Να σπάσουμε όλα τα ρεκόρ που έχει πετύχει ποτέ η Νέα Δημοκρατία στην Β' Πειραιά και ειδικά εδώ στο Πέραμα και τα καταφέραμε. Μας επιτευχθήκατε. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αυτή την εμπιστοσύνη σας θα την επιστρέψω στο πολλαπλάσιο.
Είχα την ευκαιρία σήμερα να βρεθώ στην περιοχή σας για να επισκεφθώ το πρότυπο ΕΠΑΛ Περάματος, ένα σχολείο στο οποίο γίνεται πραγματικά μια εξαιρετική δουλειά, για να τονίσω τη σημασία την οποία αποδίδει η κυβέρνησή μας στην τεχνική και στην επαγγελματική εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες. Διότι βλέπουμε, το βλέπετε και εσείς εδώ πέρα στο πέραμα, μια ζωντανή ναυτικοεπισκευαστική ζώνη, η οποία αναζητά εργαζόμενους. Και δεν τους βρίσκει εύκολα και πληρώνει πολύ καλά μεροκάματα. Και το στίχημα λοιπόν για μας είναι πώς θα πείσουμε τα νέα παιδιά να ακολουθήσουν αυτή την επαγγελματική διαδρομή, πώς θα τα εκπαιδεύσουμε και θα τα καταρτήσουμε σωστά, πώς θα προσφέρουμε προγράμματα μαθητείας σε συνδυασμό με τους εργοδότες, έτσι ώστε να χτίσουμε τη νέα γενιά αυτών που θα κρατήσουν όρθια την παράδοση της αυτοσύνης του περάματος. Διότι έτσι, φίλες και φίλοι, αντιλαμβανόμαστε εμείς την ανάπτυξη και την ευημερία στον τόπο. Όλα αρχίζουν και τελειώνουν με την εργασία και τους καλούς μισθούς. Εγώ είμαι πολύ υπερήφανος, γιατί για πρώτη φορά η ανεργία στη χώρα μας έπεσε κάτω από το 10%. Αισθάνομαι πραγματικά μεγάλη τιμή όταν σημαντικά ξένα έντυπα τοποθετούν την Ελλάδα στην πρώτη θέση από όλες τις χώρες του ΟΣΑ ως προς τις οικονομικές της επιδόσεις. Αλλά όλα αυτά, ξέρετε, πρέπει να μεταφράζονται στη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος και της ποιότητας ζωής όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων. Και θέλω να σας ευδώσω ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε νυχθημερών, πάντα σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση δεύτερου και πρώτου βαθμού. Έχουμε πολύ φιλόδοξα σχέδια για το πώς θα υλοποιήσουμε όλες τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις στη δεύτερη τετραετία. Μόλις προχθές ψηφίσαμε τον προϋπολογισμό του 2024 για πρώτη φορά δίνουμε σημαντικές αυξήσεις σε δημόσιους υπαλλήλους. Δίνουμε περαιτέρω αυξήσεις στους συνταξιούχους. Μόνο μέσα στο μήνα Δεκέμβριο θα πληρώσουμε 717 εκατομμύρια για να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Να τους βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ακρίβειας. Να στηρίξουμε τον εμπορικό κόσμο, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Δεν είναι όλα τέλεια στη χώρα μας. Έχουμε πολύ δουλειά να κάνουμε ακόμα. Ξέρουμε ότι η ακρίβεια δαγκώνει, ειδικά στο σούπερ μάρκετ. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι θα είμαστε πάνω από το πρόβλημα, στηρίζοντας τους πιο ευάλωτους με διαρκείς ελέγχους, ώστε να μην υπάρχει καμία ανοχή στην κερδοσκοπία. Και είμαι σίγουρος, και αυτό το μήνυμα θέλω να σας μεταφέρω, ότι το 2024, τόσο σημαντική χρονιά, προσέξτε, είναι χρονιά που συμπληρώνονται 50 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας και βέβαια χρονιά όπου εκλέχθηκε για πρώτη φορά βουλευτής ο κ. Στραγάκης. Δεν είναι 50 χρόνια. Και χρονιά που βγήκε ο Γιάννης Μαρκουδάκος. Είναι ταυτισμένος με αυτή την πορεία, αλλά αυτή η τόσο σημαντική χρονιά θα είναι μια πολύ καλή χρονιά. Είμαι δήμαρχο το Γιάννη Λαγουδάκο. Θα είναι μια πολύ καλή χρονιά για την πατρίδα μας και θέλω να ευχηθώ στην καθεμία και στον καθένα ξεχωριστά καλά Χριστούγεννα. Καλές γιορτές, πάνω απ' όλα χαρά, ευτυχία, υγεία σε εσάς, στις οικογένειές σας και να ξέρετε ότι όλα θα πάνε καλά. Όλα, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.